χρόνου θεωρείται πλέον από τις αστυνομικές αρχές του Ρεθύμνου η έκδοση εντάλματος σύλληψης για το 49χρονο επιχειρηματία από το Πάνορμο που κατηγορείται ότι πυροβόλησε 2 φορές και μάλιστα πισόπλατα τη 47χρονη γυναίκα που έπεσε νεκρή μέσα στο κατάστημά της λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Κυριακής. Πρόκειται για μια τυπική διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί με το σκεπτικό ότι σήμερα λύγει το χρονικό διάστημα της κράτησής του στο πλαίσιο του αυτοφόρου, παρά το γεγονός ότι δεν συντρέχει λόγος εξαφάνισης του άνδρα, αφού παραμένει βαριά τραυματισμένος και διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλειου νοσοκομείου Ηρακλείου. Ο 49χρονος αναμένεται να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας. Είναι σοκαρισμένη όλη η κοινωνία, νομίζω. Είναι τραγικό αυτό, πραγματικά τραγικό. Εν τω μεταξύ, οι άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνου που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμάται ότι ακόμα και τις επόμενες ώρες θα διαβάσουν στον εισαγγελέα τη δικογραφία ώστε να εκδοθεί το ένταλμα σύλληψης από τον ανακριτή, ενώ θεωρείται πολύ πιθανό να ανοίξει ένας νέος κύκλος καταθέσεων όταν πλέον η υπόθεση θα φτάσει στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Οι τελευταίες πληροφορίες της Κρήτη TV κάνουν λόγο ότι μέχρι και το μεσημέρι είχαν περάσει το κατόφλι της ασφάλειας αρκετοί συγγενείς και των δύο πλευρών, αυτόπτες μάρτυρες, καθώς και άλλα πρόσωπα που γνωρίζουν κάτι σχετικό για τις όποιες σχέσεις είχαν θήτης και θύμα, που ήταν και οι δύο επιχειρηματίες και μάλιστα τα καταστήματά τους βρίσκονται το ένα ακριβώς απέναντι από το άλλο. Ανάμεσα στους βασικούς μάρτυρες φέρεται να είναι και η νεαρή κόρη του θύματος, η οποία επίσης φέρεται να ήταν εντός του καταστήματος της μητέρας της την ώρα του μακαιιού. Το νεαρό κορίτσι που έχει ήδη καταθέσει στις αρχές φέρεται να υποστήριξε πως δεν πρόλαβε να δει πολλά πράγματα, δεδομένου ότι ήταν απασχολημένη. Ωστόσο, όταν άκουσε τη φασαρία, φέρεται να είδε τον 49χρονο να φεύγει από το κατάστημα και τη μητέρα της πεσμένη στο πάτωμα. Και μπορεί η υπόθεση να εξακολουθεί να στρέφει πάνω της στα φώτα της δημοσιότητας, κυρίως για την ακριότητα της πράξης, ωστόσο δεν έχει προς το παρόν διευκρινιστεί το κίνητρο που όπλησε το χέρι του δράστη, που λίγο μετά την πράξη του επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του στρέφοντας την ίδια κυνηγητική καραμπίνα προς το πρόσωπό του. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι αρχές, πέρα από το προφίλ του, που έχει ήδη τεθεί στο μικροσκόπιό τους, έχουν ξεσκονίσει και το ποινικό του παρελθόν, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί την Ελλάδα στο Ρέθυμνο, δεδομένου ότι στο παρελθόν είχε συλληφθεί επειδή πυροβόλησε και τραυμάτισε ένα νεαρό τουρίστα έπειτα από διαπληκτισμό που είχαν, ενώ επίσης είχε εμπλακεί σε θανατηφόρο τροχαίο με θύμα μια αλλοδαπή γυναίκα. Καλοί άνθρωποι, αλλά η τρέλα όταν επικρατήσει. Σε ό,τι αφορά δε στην πορεία της υγείας του, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι προς το παρόν δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του από τα βαριά τραύματα που φέρει στο πρόσωπο, ωστόσο παραμένει διασωληνωμένος και φυσικά σε καταστολή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου, με τα επόμενα 24 ώρα να χαρακτηρίζονται κρίσιμα.